Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε μια προσπάθεια στη σημερινή εκδήλωση να παρουσιάσουμε εν συντομία το θέμα της νέας έκδοσης Ιδεολογικής Επιτροπής. Φυσικά, όπως είπε η συντρόφισσα Κωνσταντίνα, αφορμή για την έκδοση αυτήν ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όμως δεν ήταν αυτή η αιτία που επιλέξαμε να την γράψουμε, να την εκδώσουμε σαν κεντρικό συμβούλιο, γιατί δεν είναι το πρώτος ή ο τελευταίος πόλεμος που βλέπουμε σε αυτό το σύστημα. Αντίθετα, είναι ένα μόνιμο θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα την νεολαία. Ερωτήματα που μας έρχονται διαχρονικά σαν ΚΝΕ, γιατί γίνονται οι πόλεμοι, αν υπάρχει διέξοδος από αυτούς, αν μπορούν να σταματήσουν. Στην προσπάθεια μάλιστα να τη γράψουμε και να δούμε από πότε ήταν η τελευταία φορά που δεν γινόταν έστω ένας πόλεμος, έστω ένα σημείο του πλανήτη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η τελευταία φορά φτάνει πριν από το 1900. Είμαστε δηλαδή και ζούμε σε ένα σύστημα που μόνιμα διεξάγεται ένας πόλεμος κάπου με θύμα τους λαούς σε όλες τις περιπτώσεις. Ποιο ήταν το ζήτημα και ο τρόπος που το γράψαμε αυτή την έκδοση? Το ζήτημα ήταν το εξής, ότι είμαστε σε μια περίοδο που όλοι μας διαβάζουμε καθημερινά ειδήσεις ή βλέπουμε εικόνες που έχουν να κάνουν με διάφορες εξελίξεις σε όλο τον κόσμο, από εδώ μέχρι την Ταϊβάν, από την Ουκρανία μέχρι την Αφρική, διάφορες αντιπαραθέσεις, ειδήσεις που έχουν να κάνουν με κυρώσεις οικονομικές, με εταιρείες που φεύγουν ή έρχονται σε διάφορες χώρες, με κυρώσεις εμπορικές, με νομισματικό πόλεμο, με ενεργειακό πόλεμο και πολλά άλλα που συχνά ένας νέος άνθρωπος, αν τα βλέπουμε έτσι σκόρπια, δυσκολευόμαστε να δούμε το γιατί γίνονται, το τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη συζήτηση. Σε αυτούς τους προβληματισμούς, δηλαδή στο γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, ποια είναι η αιτία των πολέμων, τι μπορούν να κάνουν οι νέοι ενάντια σε αυτόν το φαινόμενο, αν μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία χωρίς πολέμους, προσπαθήσαμε να δώσουμε μια απάντηση προκειμένου να τροφοδοτήσει περαιτέρω τη συζήτηση που ήδη ξεκίνησε με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Γιατί χρειάζεται να γίνει αυτή η συζήτηση? Γιατί αντικειμενικά, αν θέλουμε να παλέψουμε απέναντι στις αιτίες που δημιουργούν τον πόλεμο, αν θέλουμε να σταματήσουμε αυτή τη βαρβαρότητα που στη χώρα μας προς το παρόν εκφράζεται με δεκάδες βάσεις θανάτου, με πνιγμένους πρόσφυγες και τα περιστατικά που βλέπουμε κατά καιρούς, πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα απέναντι σε ποιον θα παλέψουμε. Άρα, με ποιον πάμε να τα βάλουμε, για να είμαστε σε θέση να πούμε πώς θα τα βάλουμε μαζί του, με ποιον σύμμαχο, με ποιον μπορούμε να συμπορευτούμε και ποιος είναι τελικά ο πραγματικός αντίπαλος. Όπως είπαμε, άρα αφορμή ήταν ένα πλήθος ερωτημάτων, προβληματισμών που απασχολούν πολλούς νέους και νέες, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Και συλλέξαμε όλο αυτόν τον προβληματισμό. Τα ερωτήματα που ήρθαν δηλαδή από τον κόσμο που ήρθε σε επαφή η ΚΝΕ από όλη την Ελλάδα τους προηγούμενους μήνες, από τις συζητήσεις στην ίδια την οργάνωσή μας, προβληματισμούς που υπήρχαν σχετικά με τα αίτια αυτού του πολέμου, με ιστορικά ζητήματα και όπως όλες οι πλευρές δράσης της ΚΝΕ, έτσι και σε αυτό το ζήτημα δράσαμε συλλογικά ως μια ομάδα εθελοντών, ομοειδεατών, επαναστατών. Έτσι λοιπόν η έκδοση ξεκινάει και με έναν φαντάζομαι βασικό που όλοι μας όσοι συζητάμε με έναν κόσμο αντιμετωπίσαμε, ένα βασικό ερώτημα στην προσπάθεια να συζητήσουμε για το ποια είναι η διέξοδος από τον υπεραλιστικό πόλεμο, τι μπορεί να γίνει σήμερα, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τι λέγανε πολλοί νέοι λοιπόν και για όσοι θυμούν τους πρώτους μήνες? Μια συμφωνία σε πρώτη βάση ότι όντως οι πόλεμοι δεν πέφτουν από τον ουρανό, ότι όντως οι πόλεμοι συμφέρουν κάποιους, γίνονται για τα συμφέροντα. Ποιο ήταν το πρόβλημα σε αυτό? Το πρόβλημα είναι το συζητώντας, το τι εννοούσε συμφέροντα ο καθένας και το τι εννοούσαμε εμείς ήταν διαφορετικά πράγματα.
Άρα η έκδοση ξεκινάει με αυτό το ερώτημα, ότι όντως η πόλεμη γίνεται για τα συμφέροντα, αλλά για τα συμφέροντα πιανού. Ακούγοντας όλα αυτά τα περιστατικά που συνοδεύουν ένα πόλεμο, φαντάζομαι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό οι περισσότεροι έχουμε έρθει σε επαφή μαζί τους, μπορούμε λίγο να πιάσουμε την αρχή του νήματος για να δούμε για ποιανού συμφέροντα γίνονται οι πόλεμοι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι από την έναρξη της ρωσικής βολής στην Ουκρανία οι ειδήσεις που συνόδευαν τον πόλεμο είχαν να κάνουν με κυρώσεις του ευρωνατοϊκού στρατοπέδου, οικονομικές κυρώσεις που έχουν να κάνουν τραπεζικό σύστημα με το εμπόριο, είχαν να κάνουν τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας μέσα από την ίδια την Ουκρανία αλλά και από τις γύρω χώρες. Ήδη έχει ανοίξει συζήτηση τις τελευταίες μέρες για το αν η Τουρκία θα γίνει νέος ενεργειακός κόμβος στην περιοχή. Έχουν να κάνουν με το πού θα αποθηκεύει η Γερμανία το φυσικό αέριο, με το σε τι νόμισμα θα γίνουν τις συναλλαγές και κυριολεκτικά ένα χάος που δύσκολα βγάζει άκρη αν δεν κάτσεις να το δεις ολοκληρωμένα. Ο πόλεμος με όλη του τη βαρβαρότητα συνοδεύεται από τέτοιες ειδήσεις, μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε από πίσω, δηλαδή όντως για ποιανού τα συμφέροντα γίνονται. Αρκεί να σκεφτούμε ποιος έχει συμφέρον από τον έλεγχο, την επιρροή μια σειράς δρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων, ενέργειας, ποιος κατέχει σήμερα τις πρώτες ύλες, τον ορυκτό πλούτο, το υπέδαφος μιας χώρας, για να δούμε ποιοι μαλώνουν για όλα αυτά τα ζητήματα. Αν το σκεφτούμε λοιπόν αυτό, θα δούμε ότι όλα αυτά σήμερα ανήκουν σε μεγάλες επιχειρήσεις, ομίλους, μονοπόλια θα τα βρείτε στην έκδοση, έτσι το ονομάζουμε και θα πούμε γιατί. Μονοπόλια θα τα βρείτε γενικά στα έργα του Λένιν, του Μάρξ. Τι πράγμα δηλαδή, δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία, ένα μπακάλικο της γειτονιάς μας άμα το θέσουμε έτσι, αλλά για μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν στα χέρια τους τεράστια κεφάλαια, δραστηριοποιούνται συνήθως σε πάρα πολλούς κλάδους, άσχετους μεταξύ τους, έχουν στην κατοχή τους λιμάνια, δρόμους μεταφοράς, ορυκτό πλούτο. Εδώ βλέπετε ένα χαρακτηριστικό γνωστό μας, το διαλέξαμε γιατί φαντάζομαι οι περισσότεροι γνωρίζουμε τη Samsung, όπου δραστηριοποιείται σε κάποιους κλάδους άκυρους από αυτούς που συνήθως τη γνωρίζουμε τη Samsung, δηλαδή τις ηλεκτρονικές συσκευές, από τον τουρισμό μέχρι τη βιοτεχνολογία, τη γιατρική και ούτω καθεξής, κινητοποιώντας χιλιάδες υπαλλήλους και τεράστια κεφάλαια σε όλο τον κόσμο. Με βάση αυτά που είμαι μέχρι τώρα, συνοπτικά φυσικά, μπορούμε σήμερα να κρίνουμε και να πούμε πως η αντιπαράθεση μεταξύ τους, είτε γίνεται με οικονομικά μέσα, με στρατιωτικά, με πολιτικά, με ό,τι και να γίνεται, έχει τον ίδιο στόχο. Δηλαδή, το πώς θα εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων μιας χώρας εις βάρος, αντικειμενικά, των μονοπωλίων μιας άλλης χώρας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα της δύναμης που έχει κάθε αστική τάξη. Δηλαδή, όπως είπαμε, κάθε κράτος έχει διαφορετικό επίπεδο, αναπτύσσεται με διαφορετικό ρυθμό. Ό,τι επίπεδο να έχει όμως, ό,τι ρυθμό και να έχει, ο στόχος του παραμένει ίδιος. Να ανεβάσει το ρυθμό του, να ανεβάσει το επίπεδό του. Αυτά που είπαμε μέχρι τώρα άρα ζωγραφίζουν κάπως αυτό που λέμε ιμπεριαλισμός, δηλαδή την εποχή που σήμερα ζούμε. Την εποχή που μεταξύ άλλων κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι κάνουν κουμάντο τα μονοπόλια, ότι παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην παραγωγή, την οικονομία, την πολιτική ζωή, ότι καρπώνουν τον πλούτο μέσα από την εκμετάλλευση των εργαζομένων, δημιουργώντας μια σειρά αντιθέσεις που αποτυπώνονται σε διάφορα στατιστικά και φυσικά τα ζούμε γύρω μας. Όταν λέμε την εποχή, εννοούμε ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις δεν παίζαν πάντα αυτό το ρόλο. Εδώ πάλι δίνουμε ένα γνωστό παράδειγμα, που όπως και το προηγούμενο μονοπόλιο δεν αφορά μόνο ηλεκτρικές συσκευές, αλλά μια σειρά κλάδους, που δεν ήταν πάντα έτσι. Δηλαδή, πριν περίπου
1,5 αιώνα, αποτελούσε μια επιχείρηση όπως ήταν όλες οι επιχειρήσεις τότε, με έναν άνθρωπο, με έναν καπιταλιστή που παρήγαγε εκμεταλλευόμενος τους εργαζομένους, πουλούσε τα εμπορεύματά του και κερδοφορούσε. Σήμερα δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Αυτά που πολύ συχνά μπορεί να έχετε δει τις βιομηχανίες στην Αγγλία του 19ου αιώνα μέσα από λογοτεχνικά έργα ή μέσα από ταινίες. Εννοούμε τεράστιες επιχειρήσεις μετοχικές πλέον. Μετοχικές ακριβώς γιατί διαθέτουν τεράστια κεφάλαια που ποτέ δεν μένουν σε ένα μόνο κλάδο και συσπυρώνουν, εκμεταλλεύονται δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους. Δηλαδή ότι από τη μία όλοι μας, όποιο κλάδο και να εργαστούμε, ό,τι δουλειά και να κάνουμε στη ζωή μας, συμβάλλουμε από τη δικιά μας μεριά να παραθεί κάτι. Άρα κανείς από εμάς δεν μπορεί να πει αυτό το κάτι είναι δικό μου. Ότι το έφτιαξα μόνος μου, χωρίς τη βοήθεια κανενός, χωρίς να χρησιμοποιήσω τη γνώση, τα υλικά, τις πρώτες ύλες κανενός. Και από την άλλη, αυτό το κάτι, ό,τι και να είναι, από ένα στυλό μέχρι μια πολυκατοικία, μέχρι ένα μάξι, έχει πάνω μια σφραγίδα του μονοπωλίου που το κατέχει. Το πουλάει και βγάζει το απαιτούμενο κέρδος από αυτό. Τι δίνει τη δυνατότητα σε αυτό το μονοπόλιο να πει είναι δικό μου, τα μάξι, το στυλό κτλ. Ότι έχει στην ιδιοκτησία του όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για να παραχθεί αυτό. Δηλαδή, από τους υπολογιστές που θα χρησιμοποιούμε αύριο μεθαύριο σαν εργαζόμενοι ή που ήδη χρησιμοποιούμε, μέχρι τις πρώτες ύλες, τα κτίρια και το καθεξής. Η δύναμή μας λοιπόν λέμε ότι μπορεί να γίνει δύναμη των πολλών, δύναμη για την ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος. Η ΚΝΕ με αυτό το κριτήριο δρά σήμερα και αυτός είναι και ο λόγος αυτού του κύκλου εκδηλώσεων που αρχίζουν σε όλη την Ελλάδα σιγά σιγά, όπως και τις συγκεκριμένες έκδοσεις, δηλαδή να φωτίσουμε τον δρόμο για την ανατροπή μέσα από τις σύγχρονες εξελίξεις και σαν νεολαία του κόμματος εργατικής τάξης, του ΚΚΕ, να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης με σωστά εφόδια, ακόμα πιο αποτελεσματική προσπάθεια που άρχισε και με τη δημοσίευση των θέσεων για το 13ο συνέδριο της ΚΝΕ σήμερα, που επιδιώκουμε να γίνει η συζήτηση, ο προβληματισμός για το πώς θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί σε αυτήν την κατεύθυνση. Όπως κάθε νέο λοιπόν εργατικών λαϊκών οικογενειών, καλούμε και όλους τους νέους σήμερα να συμπορευτούν μαζί μας για μια ζωή χωρίς πολέμους, εκμετάλλευση με όπλο τη στρατηγική του ΚΚΕ. Γιατί λοιπόν λέμε ότι είναι η ίδια η μόνη λύση στον υπεραλιστικό πόλεμο, η οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας. Ένα βασικό πράγμα κλείνοντας, αναφέροντάς το λίγο επιγραμματικά της σοσιαλιστικής κοινωνίας, είναι ότι ο πλούτος της χώρας μας ανήκει στον ίδιο τον ελληνικό λαό, στην εργατική τάξη που τον δουλεύει, τον διαχειρίζεται. Αυτό που θα δείτε μέσα στην έκδοση μέσα παραγωγής, που το εξηγούμε αναλυτικά, ό,τι χρησιμοποιείται και έχουμε ανάγκη σήμερα σαν κοινωνία για να ζήσουμε με βάση τις δυνατότητες της εποχής. Αφαιρείται λοιπόν το όπλο τους, ότι τους ανήκουν όλα αυτά τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να βάζουν τη σφραγίδα πάνω σε ό,τι παράγεται σήμερα. Αφαιρούνται τα εργοστάσια, ο ρηπτός πλούτος της χώρας, τα λιμάνια από την ατομική τους ιδιοκτησία και ανήκουν σε όλη την κοινωνία, δηλαδή κοινωνικοποιούνται, όπως συχνά λέμε. Άρα, γυρνώντας στην έναρξη αυτής της συζήτησης, επαναφέροντας στο μυαλό μας γιατί πράγμα μαλώνουν σήμερα, μπορούμε να σκεφτούμε ότι σε μια τέτοια κοινωνία δεν μπορεί να μαλώσει κανένας με κανέναν για να διεκδικήσει ένα λιμάνι, ένα ορυχείο, έναν δρόμο μεταφοράς ενέργειας, ακριβώς γιατί κανένας δεν θα μπορεί να πει αυτό μου ανήκει. Αυτό είναι δικό μου και θα το αξιοποιήσω για το δικό μου κέρδος. Αυτό είναι και το ζήτημα που θα λύσει τη βασική αντίθεση της εποχής μας, δηλαδή οι πολλοί να εργάζονται, οι λίγοι να καρπώνονται τον πλούτο.